Αγαπητέ και αγαπημένε όλων των ανθρώπων Τάκη, δύο λόγια απλά της οικοδομής και κατανοητά. Στις 13 Αυγούστου ο Θεός αποφάσισε λίγο πριν τη γιορτή της Μεγαλόχαρης να σε πάρει κοντά του για πάντα, ίσως σε θέλει για άγγελο. Ήσουν ο τέλειος οικογενειάρχης, σύζυγος και πατέρας, δημιουργικός και στοργικός σε όλα. Η γυναίκα σου Μέρη, πιστός συνοδοιπόρος, ακούραστη σύντροφος και ικανή μάνα και στα δύσκολα τα αποκούμπη σου. Μαζί της δημιουργήσατε την οικογένειά σου, δύο εξαιρετικά παιδιά, το Στέριο και τη Βάσο. Ιδιαίτερα και μοναδικά που σου προσέφεραν μόνο χαρές και περηφάνεια. Στη συνέχεια και αυτά με τη σειρά τους χτίσαν τις δικές τους οικογένειες. Σου χαρίσαν εγγόνια που και πάλι σε κάνανε παππού περήφανο, άξιο και ικανό και όπως πάντα τα αποκρινώσουν σε όλα τέλεια. Ένα πέπλο πόνου σκεπάζει στο άκοσμα του θανάτου σου όλη την πόλη μας. Σε όλη την Ελλάδα το γεγονός της είδησης αυτής προκάλεσε μεγάλη θλίψη, γιατί η απίθμενη προσωπικότητά σου ξεπερνάει πάντα όλα τα σύνορα. Με μια πορεία γεμάτη και προσπάθεια δημιουργικότητας και συνεισφοράς έχτισες τη δική σου αυτοκρατορία. Πάντα ανθρώπινη και ταπεινή, γεμάτη καλοσύνη. Από μικρό παιδί στη δουλειά έμαθες να σέβεσαι και να εκτιμάς τον κάθε συνάνθρωπο. Ποτέ σου υπερόπτης, αντίθετα απλός και ταπεινός. Ίσως θα χρειαζόταν πολύς χρόνος να εξιστορίσουμε και να μνημονεύσουμε τα έργα σου, την πορεία σου και όλο σου το γίγνε. Αμέτρητος αριθμός ανθρώπων δούλεψε κοντά σου, καρπόθηκε και όλοι σε ευγνωμονούμε με το δικό μας τρόπο, όλοι μαζί και ο καθένας χωριστά. Αναφυσβήτητα και το έργο σου στην τοπική αυτοδιοίκηση και στην πολιτική ήταν πάντα καθαρό, χωρίς διθενισμούς. Αναφυσβήτητα νικητής, πάντα κερδισμένος, απλός, δίκαιος και ειλικρινής. Πολλές φορές έδινες λύσεις σε προβλήματα του τόπου που αφορούσαν την τοπική αυτοδιοίκηση, που πάντοτε αυτά περνούσαν μέσα από δικές σου προσπάθειες και δικά σου κόστη. Δεν είναι λίγες οι φορές που με ραβδισμένα φτερά πέταξες ψηλά και έπιασες ουρανό. Δεν σε λύγησε τίποτα. Το όνομα Τάκη Ζήσης για τους παλιότερους λέει πολλά, για τους νέους ακόμη περισσότερα. Το όνομα Τάκης Τούσιας θα μας θυμίζει πάντα ότι η οικοδομή στα Γρεβενά, οι κατασκευές και τα έργα σου θα έχουν την ανεξίτηλη σφραγίδα σου. Σήμερα πονάνε όλοι, οι συγγενείς σου, τα αδέρφια σου, όλοι οι συγχωριανοί, όλοι είναι εδώ, προσπαθούν όλοι να δώσουν ένα παρόν. Για όσα μας δίδαξες, για όσα προσπάθησες, και εγώ με τη σειρά μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θα βρεθεί κανείς στο μέλλον να μιλάει σε παρελθοντικούς χρόνους για σένα. Όλοι θα λέμε για το παρόν. Είσαι εδώ και θα είσαι εδώ. Ελαφρύ να είναι το γρεβενιώτικο χώμα που θα συσκεπάσει, αγαπημένη Τάκη Τούσια.